Μια 23χρονη κοπέλα που αγνοείται από τα ξημερώματα βρέθηκε νεκρή το απόγευμα της Κυριακής από την αστυνομία Ξάνθης στην Εθνική Οδό Ξάνθης Καβάλα στο ύψος του Πετροχωρίου. Η έτυχη κοπέλα κινητό μεκατέθεσε στην Καβάλα τα ξημερώματα όταν έχασε τον έλεγχο του αυτοκίνητου της. Το ασημιγιάρης ξέφυγε από την πορεία του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και μπήκε σε χωράφι με θάμνους και ελιές, ακολουθώντας τρελή πορεία. Μετά από διαδοχικές ανατροπές, το αυτοκίνητο κατέληξε δεκάδες μέτρα μακριά από το δρόμο, ενώ οι πυροσβέστες και το προσωπικό του ΕΚΑΒ που κλήθηκαν από την αστυνομία της Ξάνθης ανέσυραν το πτώμα της άτυχης κοπέλας αρκετά μέτρα μακριά από το αυτοκίνητο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κοπέλα από τον ακροπότομο Καβάλα ήταν σε διασκέδαση σε κλαμπ της Ξάνθης και ο θάνατος τη βρήκε στην επιστροφή. Οι ειδικοί της αναζητούσαν τα ίχνα της από τα ξημερώματα, καθώς η τελευταία της επικοινωνία ήταν μετά τις 4. Το απόγευμα η εξαφάνιση της δηλώθηκε και στην Ξάνθη και λίγες ώρες αργότερα αστυνομικός που συμμετείχε στις έρευνες διέκρινε τα σημάδια στο δρόμο και το αυτοκίνητο. Η περιοχή ήταν ιδιαίτερα δύσβατη μέσα σε πυκνή βλάστηση και η οπτική επαφή με το γιο ήταν σχεδόν αδύνατη από την Εθνική Οδό. Το τραγικό έργο της αναγνώρισης ανέλαβαν οι δικοί της που κλήθηκαν στο σημείο μετά τον εντοπισμό του πτώματός της.